Αριστοτρίτη 9 Ιουλίου 2024. Η οποία προφανώς είναι γυρισμένη από πριν, αφού φυλαίτε ότι έχουμε το ίδιο attire. Έχουμε και άλλα ρούχα, απλά γυρνίζουμε τα ίδια. Λοιπόν, σήμερα να κάνουμε κάτι πιο light. Να κάνουμε κάτι light, γιατί την προηγούμενη Τρίτη κάναμε κάτι πολύ light. Λοιπόν, θέλουμε να μας δώσεις δωρεάν πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το στρες και το άγχος από την καθημερινότητα. Ναι. Λοιπόν, είναι ιδιαίτερα όταν έχω προσέξει κάποια πράγματα, ότι όταν υπάρχει έτσι ζέστη, όταν υπάρχουν έτσι γεγονότα περίεργα, ειδήσεις περίεργες, παρατηρώ στον κόσμο γύρω μου μία έτσι δυσφορία και μία δυσκολία. Έχουν έτσι αρκετό στρες, αρκετό θυμό, αρκετά νεύρα και στον δρόμο καθώς οδηγούν. Είναι ανυπόμονοι, δεν έχουν έτσι, είναι δύσθυμοι. Ακόμα και στη ψυχοθεραπεία όταν έρχονται έχουν έτσι πάρα πολύ αρνητική ενέργεια. Όλοι μας, όχι μόνο οι άνθρωποι που έρχονται, όλοι μας. Γιατί δυσκολεύεται η ζωή μας, ιδιαίτερα η ζέστη, ο καύσωνος που περνάμε, γιατί εδώ στην Κύπρο περνάμε καύσωνα, από όσο γνωρίζω και στην Ελλάδα υπάρχει κύμα καύσωνα, αλλά δεν είναι ο ίδιος καύσωνα. Σε εμάς είναι πραγματικά της κολάσεως καύσωνα, στην Ελλάδα είναι λίγο πιο κανονικός. Λοιπόν, η ενέργεια που σπαταλάει το σώμα μας για να ανταπεξέρθει σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες είναι τόσο μεγάλη, που σαν να τελειώνει η ενεργειά μας και να μην έχουμε άλλα αποθέματα. Οπότε, επειδή ακριβώς δυσκολεύεται το σώμα μας να ανταπεξέλθει, μας βγαίνει σε εύκολων θυμών, σε στρες, σε άγχος, σε ανυπομονησία και χαμηλώνει η παραγωγικότητα μας, χαμηλώνει Εγώ η ανοχή γκρινιάζομαι στη ζεστή, γκρινιάζω, γίνομαι γκρινιάρα. Είναι η δυσφορία γκρινιά, ναι. Ναι, δυσφορία, ναι. Σε άλλο βγαίνει γκρίνια, σε άλλο βγαίνει θυμός, σε άλλο βγαίνει στρες. Είναι ανάλογα με τον άνθρωπο πόσο είναι συνηθισμένος. Είναι όμως μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί εύκολα να την ανεχτεί ο άνθρωπος. Ιδιαίτερα όταν έρχεται και απότομα. Όχι μόνο οι μεγάλοι και τα παιδιά. Άρα λες ότι το άγχος της καθημερινότητας επηρεάζεται άμεσα και από τις συνθήκες της καθημερινότητας. Σίγουρα. Και μας λες τώρα και από τον καιρό. Και από και τις κλιματολογικές συνθήκες, ναι. Ή πάρα πολύ κρύο, ή πάρα πολύ ζέστη, έτσι απότομες αλλαγές. Και όταν, νομίζω, το είχε πει ένας γιατρός, ότι όταν είναι κάποιες μονάδες θερμοκρασίας παραπάνω από εκεί που έχει συνηθίσει, απότομα, και γίνει μια απότομη αλλαγή, το σώμα σου αργεί πολύ να ανταπεξέλθει σε αυτόν και στρεσάρεται. Και στρεσάρεσαι πιο πολύ. Οπότε παρατηρείται αυτόν το φαινόμενο. Και όταν λοιπόν δούμε ότι δεν τραβάμε, ότι είναι πολύ δύσκολο για μας να κάνουμε πράγματα που κάναμε στην καθημερινότητα μας πιο εύκολα, αλλά πλέον είναι πιο δύσκολο να το κάνουμε, ιδιαίτερα τις μέρες αυτές. Εγώ προτείνω αυτό που κάνω τουλάχιστον εγώ και βλέπω και από άλλους ανθρώπους που το κάνουν, να αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα μας. Δηλαδή, όχι να ανάψουμε το κλιματιστικό. Πέραν το ότι να ανάψεις το κλιματιστικό. Και να κάνεις πράγματα που είναι δροσερά, που φροντιστικά. Θα πάει περπάτημα, να πούμε, την ώρα που πήγαινες συνήθως, αφού έχει τόση ζέστη και αυτό θα σε κάνει πολύ χειρότερα. Ή θα πας αργά το βράδυ αν έχει πέσει η θερμοκρασία και μπορείς να το αντέξεις, ή εγώ τους λέω πηγαίνετε σε έναν, ας το πούμε, τα malls, τα λεγόμενα, δεν ξέρω πώς να το πω, ελληνιστή. Εμπορικά κέντρα, τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, ναι. Που είναι κλιματιζόμενα. Που είναι κλιματιζόμενα και κάνε εκεί το περπάτημα σου, ας το πούμε, μέσα σε κλιματιζόμενο χώρο για να μπορέσεις να το διαχειριστεί. Πήγαινε σε μια παραλία και κάτσε κάπου υπό σκιά, κάτω από ένα δέντρο. Ή κάνε κάτι τέλος πάντων μέσα στο σπίτι. Μείνε στο σπίτι και κάνε μια ελεύθερη δραστηριότητα μέσα στο σπίτι σου.
μπορείς να περιποιηθείς τον κήπο σου αν είναι έχει Να αποφεύγουμε στέγαστρο. εννοείς τις άσκοπες ταλαιπωρίες. Ναι, δεν χρειάζεται να, επειδή το έχεις βάλει στο πρόγραμμα, δηλαδή πρέπει να το κάνεις έτσι μηχανικά από τη στιγμή που άλλαξαν οι συνθήκες. Κάμε μια διαφοροποίηση. Άμα βλέπεις ότι είσαι δυσφορικός, γενικότερα δεν είσαι καλά, δεν μπορείς να αντέξεις το ένα, δεν μπορείς να αντέξεις το άλλο, κάνε, δώσε ένα διάλειμμα στον εαυτό σου, ένα time out. Πες στον εαυτό σου σήμερα να ξεκουραστώ. Take a Ένα break. ελαφρύνω τη μέρα μου. Ναι, ένα ελαφρύνω τη μέρα μου. Να κάνω, να κυρώσω κάποια ραντεβού μου, να πάρω μια άδεια να είμαι υπάλληλο. Να κάνω κάτι πιο αναλαφρόν για να φροντίσω τον εαυτό μου, γιατί το έχει ανάγκη. Δεν χρειάζεται να πέσουμε σε υπερκόπωση για να το δώσουμε στον εαυτό μας. Το σώμα μας προειδοποιεί από πριν ότι δεν είμαστε καλά. Ας το ακούσουμε. Ας μην κλείσουμε τα αυτιά μας σε αυτό, γιατί κάτι θέλει να μας πει το σώμα μας. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές έτσι και ασκήσεις ψυχοθεραπείας, υπάρχουν και στο διαδίκτυο, σε βιβλία ανθρώπων που εμπιστεύεστε και που ξέρετε τη δουλειά τους, που μπορείτε να κάνετε κάτι για τον εαυτό Έχεις σας. εσύ στα βιβλία σου ασκήσεις για το Έχω, στρες, ναι. ναι. Αλλά δεν το λέω για να διαφημίσω εγώ τον εαυτό μου, Εντάξει, υπάρχουν και απλώς άλλοι λέω που το εδώ τώρα κάνουν, ενδεικτικά ότι στην... ψυχολόγοι συνάδελφοι, που μπορούν να, έτσι όταν βλέπεις ότι έχεις κάποια συναισθηματική υπερφόρτωση, είναι μια πάρα πολλά καλή άσκηση να καθίσεις και να γράψεις και να βγουν από μέσα σου οι σκέψεις σου και να, έτσι, να γνωριστείς λίγο με αυτήν την δυσφορία που νιώθεις ότι έχεις, να κάνετε μια γνωριμία εσύ και η δυσφορία σου, ούτως ώστε να δεις γιατί υπάρχει αυτή η δυσφορία. Μήπως κάτι συνέβη και δεν πρόλαβες να το χειριστής. Μήπως αυτή η κατάσταση το σώμα σου δεν το αντέχει και γενικά υπάρχει και ψυχολογική, σαν να μετατοπίστηκε από το σώμα και ψυχολογικά. Είναι κάτι άλλο, είναι συσσωρευμένη αρνητική ενέργεια που έγινε εδώ και καιρόν και ας το πούμε δεν την αντέχεις πλέον. Τι από όλα αυτά συμβαίνει. Θα πρέπει να το δεις. Ή αλλιώς, αν κάνει κανείς ψυχοθεραπεία, να το συζητήσει με τον ψυχοθεραπευτή του. Είναι πολύ σημαντική η αυτοπαρατήρηση της συμπεριφοράς μας, όχι μόνο να βλέπουμε το τι δεν μας αρέσει στους άλλους, αλλά να κάπτουμε και αυτοκριτική. Και όταν βλέπουμε ότι και εμείς δεν είμαστε, να σου πω, στα καλύτερά μας σε αυτήν τη φάση, να αναζητούμε τους λόγους για τους οποίους δεν είμαστε σε αυτήν την καλή φάση. Άρα εσύ λες να κάνουμε μία παύση και να αφουγκραστούμε τον εαυτό μας, να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, να αντιληφθούμε τι είναι αυτό που μας δυσκολεύει και να αποφύγουμε αχρίαστες ταλαιπωρίες, ενώ παράλληλα να κάνουμε χαλαρωτικά πράγματα και βοηθητικές είναι και οι χαλαρωτικές ψυχοθεραπευτικές ασκήσεις. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο, όπως και άλλο βίντεο που ανεβάζουμε την Αριστονική, έχω και το email της, έχω και τους συνδέσμους για τα τελευταία της τα βιβλία, τα οποία έχουν μέσα ψυχοθεραπευτικές ασκήσεις. Εσύ δεν το λες για να διαφήμισεις, εγώ το λέω, είναι ωραία τα βιβλία σου και, και εμένα μου χρησιμεύουν. Και είναι βιβλία τα οποία μπορεί να τα αγοράσει κάποιος και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Και δίνουν όντως έτσι υλικό και για να δουλέψει ένας θεραπευόμενος μόνος του, αλλά και για να το πάρει στη θεραπεία Ναι. του. Μάλιστα. Πού θα πάει? Θα Θα είναι έναν φύγει. καυτό καλοκαίρι. Θα το Ελπίζουμε αντέξουμε. να ελπίζουμε έτσι να τουλάχιστον να μειωθεί λίγο αισθητά η θερμοκρασία για να, αλλά και να μεν θα βρούμε τρόπους να το αντιμετωπίσουμε όπως αυτούς We που will έχουμε. survive. Θα Ακριβώς, επιβιώσουμε. θα επιβιώσουμε. Ευχαριστούμε, Αριστονίκη. Γεια. Bye.